Αμαθής με πολιτική ατζέντα χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους εσωτερικό έγγραφο της Κεντρικής, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Ο επικεφαλής του γραφείου του διοικητή, ο οποίος φέρεται να ετοίμασε το έγγραφο, υποστηρίζει ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο είναι αρκετά πολιτικοποιημένα, όχι μόνο με την ιδεολογική έννοια, αλλά και σε σχέση με τις κομματικές συμμαχίες. Προσθέτει δε πως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με οικονομικά και τραπεζικά θέματα δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο και ο συνδυασμός των ιδεολογικών και κομματικών πεποιθήσεων από τη μία και της αμάθειας από την άλλη αποτελούν πρόκληση για την Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τη σωστή διάδοση πληροφοριών. Ο λειτουργός της Κεντρικής ισχυρίζεται ότι οι πλήστες εφημερίδες είναι στο επίπεδο βρετανικών σκανδαλοθυρικών εφημερίδων, οι οποίες έχουν ως σύνθημα ποτέ μην αφήνει τα γεγονότα να μπαίνουν στο δρόμο μιας πιασάρικης ιστορίας. Προχωρεί δε και διατυπώνει τους απαράδεκτους ισχυρισμούς του και εναντίον των τηλεοπτικών σταθμών, αναφέροντας ότι τα τηλεοπτικά κανάλια δεν είναι και πολύ καλύτερα. Στο εσωτερικό έγγραφο καταγράφεται η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να δοθεί ευκαιρία στον διοικητή να προβάλλει τις θέσεις του χωρίς να στρεβλώνονται, όπως αναφέρεται, από δημοσιογράφους που έχουν τη δική τους πολιτική ατζέντα. Η κυβέρνηση το μόνο που θέλει να πει είναι ότι περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους λειτουργούς του τύπου και θα επαναλάβω την γνωστή ρίση να μην πυροβολούν τον ταχυδρόμο αν δεν τους αρέσει το γράμμα. Να εκφράσω την βεβαιότητα μου πως πρόκειται περί παρεξήγησης, περί λάθους. Αδυνατό να πιστέψω πως κάτι τέτοιο έχει αποτυπωθεί σε κρατικό έγγραφο. Επικρίσεις για το έγγραφο της Κεντρικής εξέφρασαν και κοινοβουλευτικά κόμματα. Η απρόσκοπτη ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών, η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την δημοκρατία όσο όμως και για την ίδια την οικονομία. Κανείς δεν μπορεί να διανοείται είτε να χαλιναγωγήσει είτε να χειραγωγεί την πληροφόρηση. Ως μια γενική θέση αρχής πρέπει ο πλουραλισμός να χαρακτηρίζει αυτή την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι καλά να ερωτηθεί πρώτα η ίδια Κεντρική Τράπεζα. Φαίνεται ότι μετά από την στόχευση της κυπριακής οικονομίας, ο κύριος Πανίκος Δημητριάδης αποφάσισε να βάλει στόχο της και υπέρυξε αυτού, για να μην βγάλουμε και τους πρετοριανούς της Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται ότι αποφάσισαν να στοχεύσουν και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η Κεντρική Τράπεζα, υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής εναντίον της, εξέδωσε διευκρινιστική, όπως την χαρακτηρίζει η ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι πρόκειται για προκαταρκτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο, όπως λέγει, στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεών της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρεί δε υπερβολική τη διάσταση που δόθηκε για ένα εσωτερικό έγγραφο. Η Κεντρική Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά είτε τις γνώσεις είτε την επάρκεια των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου και αυτό αποδεικνύεται από την πλήρη ενημέρωση που τους παρέχει στα θέματα που διαχειρίζεται.